Και τώρα, κυρίε και κύριοι, ξεκινάμε τι απόψινέ μα πολιτικέ συζητήσει με τον Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Νότι Μεταράκη. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σα. Εγώ για την αποδοχή τη. Κύριε Μεταράκη, αν και υπάρχουν πολλά θέματα στην ατζέντα που αγγίζουν το χαρτοφυλάκιό σα. Επειδή εκτό από υφυπουργό εργασία είστε και βουλευτή Χίου, να ξεκινήσουμε με το προηγούμενο θέμα, με το μεταναστευτικό. Ε, Παύλα προσφυγικό. Μήπω τα πράγματα τώρα που κυβερνάτε φαίνονται λίγο πιο δύσκολα από ό,τι τα λέγατε στην αντιπολίτευση. Σα κατηγορούν ότι ξαφνικά ανακαλύψατε του γεωπολιτικού λόγου, ξαφνικά ανακαλύψατε ότι στη Μόρια υπάρχει πρόβλημα. Ενώ ο κύριο Ρουσοχοίδη στο πρώτο του ταξίδι στη Λέσβο μιλούσε για υποδειγματική κατάσταση στο κέντρο αυτό. Από την πρώτη στιγμή έχουμε αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Mm -hmm. Και ειδικά για το θέμα των hot spot, είχαμε επισκεφτεί τη Μόρια και με τον τότε αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Κυριακό Μητσουτάκη, νυν πρωθυπουργό, και είχαμε δει τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πλήρωσε ούτε το 1 τρίτο των οργανικών θέσεων που υπήρχαν στο Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική. Το πιο σημαντικό είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έβαλε τι βάσει να λειτουργήσει η διαδικασία ασύλου. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε δεκάδε χιλιάδε άνθρωπου mm -hmm. στην Ελλάδα, οι οποίοι να περιμένουν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν είναι ανθρωπιστικό αυτό. Την απόφαση ασύλου mm -hmm. να μην λειτουργούν οι επιστροφέ στην Τουρκία. Με αποτέλεσμα η χώρα μα να παρέμεινε ένα διάδρομο για του διακινητέ που προσπαθούν να φέρουν παράνομου οικονομικού μετανάστε στην Ευρώπη. Μετά την απόφαση του Κισεά, νομίζω η κυβέρνηση έδειξε την αποφασιστικότητά τη και στο θέμα τη προστασία των συνόρων, mm -hmm. είναι υποχρέωση τη πολιτεία να προστατεύει του πολίτε τη και τη χώρα, τη επιτάχυνση διαδικασία ασύλου και νομίζω το κλειδί είναι και τη επιστροφή στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασία. Είναι πράγματα που τα έχουμε συζητήσει και στο δικό σα κανάλι προεκλογικά. Mm -hmm. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει μια απόλυτη στάση αλληλεγγύη mm -hmm. στου ανθρώπου που δικαιούνται mm -hmm. διεθνού προστασία, αλλά από την άλλη πρέπει να εφαρμόσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και να επαναπροωθήσει νομίμω να επιστρέψει στην Τουρκία αυτού που δεν δικαιούνται Απ' την άλλη, μιλάτε για επιτάχυνση τη διαδικασία ασύλου. Οι διοικητικοί δικαστέ λένε ότι με την απόφαση του Κισαία που αναφέρατε να καταργηθεί η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Προσφυγών και να παραπεμφθούν τα αιτήματα όσων κάνουν αιτήσει προσφυγέ από εδώ και πέρα στα διοικητικά δικαστήρια, ουσιαστικά θα υπάρχει περισσότερη χρονοτριβή. Καθόλου. Όσοι απορρίπτονται στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή και 95%. Των αιτήσεων που είχαν απορριφθεί στην πρωτοβάθμια, απορρίπτονται και στη δευτεροβάθμια. Mm -hmm. Είχε αποδειχτεί ότι η δευτεροβάθμια ελάχιστε διαφορέ ε, mm -hmm. δημιουργούσε τη διαδικασία ασύλου. Όσοι απορρίπτονταν τη δευτεροβάθμια πήγαιναν στα διοικητικά δικαστήρια. Mm -hmm. Άρα, ουσιαστικά η δευτεροβάθμια έβαζε πολλού ακόμα μήνε, ίσω και χρόνια, στη διαδικασία και τελικά δεν υπήρχε μια καθαρή απάντηση. Θέλω να σα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm -hmm. Όταν κάποιο μπαίνει στη χώρα μα, πρέπει να ξέρει σε λίγε εβδομάδε. Αν δικαιούται να μείνει ή δεν δικαιούται να μείνει. Είδατε τα επεισόδια στη Μόρια. Mm -hmm. Όταν ο άλλο είναι δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια με την αβεβαιότητα, αυτό παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν η χώρα να είναι έτοιμη, γρήγορα, σωστά, με κανόνε δικαίου να επιλύει τα θέματα του ασύλου. Όμω, ε, όταν ε, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπω και η ευρωπαϊκή πρακτική σε άλλε μεγάλε ευρωπαϊκέ χώρε, ε, προβλέπουν την ύπαρξη δευτεροβάθμια επιτροπή, αυτό δεν δίνει το πάτημα ε, να σα κατηγορήσουν ε, για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, επαναλαμβάνω ότι μεγάλε καθυστερήσει mm. είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν χώρε Ευρώπη, όπω παραδείγματο χάρη η Γερμανία, mm. η οποία δεν έχει δευτεροβάθμια επιτροπή ασύλου. Το δικαίωμα προσφυγή τη δικαιοσύνη είναι πάντα ανοιχτό και αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι που απορρίπτονται πρωτοβάθμια θα πηγαίνουν στη, στα, στα διοικητικά δικαστήρια. Άλλα θέματα που αφορούν στο προσφυγικό, σα έχουν φανεί πιο δύσκολα από ό,τι ήταν όταν τα λέγατε από την αντιπολίτευση. Παράδειγμα, για να μην κάνω τόσο γενική ερώτηση. Ε... Πώ είναι δυνατόν να επαναπατρίσετε, να στείλετε πίσω στι πατρίδες του ανθρώπου, όταν προέρχονται από κράτη που δεν έχουν υπογράψει ε, συμφωνία επανεισδοχή. ή, για παράδειγμα, άκουσα ότι θα υπάρχει συντονισμό, λέει, των επιχειρησιακών κέντρων του λιμενικού με το πολεμικό ναυτικό. Αλλά υποθέτω δεν κάνουμε πόλεμο, ούτε κανεί θέλει να κάνει απόθυση των ε, θαλασσοδαρμένων μεταναστών, παύλα προσφύγων, με κίνδυνο τη ζωή του. Ο συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό ήταν κάτι το οποίο έγινε με τον ΝΑΤΟ, σα θυμίζω, επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι με τον ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με το πολεμικό ναυτικό του ΝΑΤΟ. Άρα δεν είναι και κάτι... τη Frontex και τα λοιπά, ναι. Άρα, Η Frontex είναι στο τομέα λιμενικού, mm -hmm. το ΝΑΤΟ είναι στο τομέα πολεμικό ναυτικό. Ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα καλύτερο συντονισμό για να απολαμβάνουμε και να ειδοποιούμε τι τουρκικέ αρχέ mm -hmm. να διασώσει του πρόσφυγε και μετανάστε εντό τουρκικών υδάτων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματο ως προς τη γενικότερη λειτουργία των, ε, των hot spot. Η πραγματικότητα είναι, το βιώνουμε και εμείς στοιχείο, ότι αυτά χτιστήκαν σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το 2016, ναι. αλλά καμία ουσιαστική προσπάθεια δεν έγινε τα τελευταία τρία χρόνια να βελτιωθούν οι συνθήκες. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες σε αυτά τα hot spot και θα γίνουν ακόμα χειρότερες το χειμώνα. Άρα και πάλι έρχομαι και λέω ότι η χρήση τη συμφωνίας, γιατί οι επαναπροωθήσει δεν είναι μόνο στη χώρα που ήρθανε. οι επαναπροωθήσει βάσει κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία μπορούν να γίνουν προ την Τουρκία. Mm -hmm. Γιατί από την Τουρκία έρχεται το 99% mm -hmm. των αφήξεων. Άρα, μέχρι στιγμή η Τουρκία δεν έχει δείξει ότι δεν εφαρμόζει συμφωνία. Επαφείεται σε εμά να στείλουμε πίσω όσου δεν δικαιούνται διεθνού προστασία και να δούμε τι θα γίνει ω προ την Τουρκία. Για το άλλο θέμα που θίξατε είναι βασικό θέμα και το έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία, θα σα πω πολύ πριν από το 2011 στο, στο συνέδριο του ΕΛΚ στη Μασσαλία, ναι. ότι πρέπει η Ευρώπη πλέον να υπογράψει συνθήκες με τρίτες χώρες σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, συμφωνίες επανεισδοχής mm -hmm. πολιτών τρίτων χωρών και αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με τη βοήθεια που δίνει σε πολλές από αυτές τις χώρες η Ευρώπη μέχρι των ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Πάμε τώρα στα της οικονομίας. Κύριε Μηταράκη, ε, είναι δυνατόν... Η σκληρή κυρία Λαγκάρντ να λέει ότι είναι υπερβολικέ οι απαιτήσει στα πλεονάσματα από την Ελλάδα και ότι πρέπει να χαμηλώσουν αύριο το πρωί, και η κυβέρνησή σα να έχει παραπέμψει τη σχετική διαπραγμάτευση για το 2021 και μάλιστα σε μια συγκυρία που ψάχνετε ευρώ-ευρώ. Πώ θα τηρήσετε τι προεκλογικέ σα δεσμεύσει. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση του κυριακού Μητσοτάκη, που από την πρώτη μέρα είπε, σα το θυμίζω από τι πρώτε μέρε εκλογή του, ναι. ότι η χώρα ακολουθεί λάθο μείγμα πολιτική. Πρέπει να στοχεύουμε σε ανάπτυξη 4 με πλεονάσματα 2, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με τον προπολογισμό του 2019 έκανε ακριβώ τον άποδο. Στόχευε σε πλεόνασμα περίπου 4% με ανάπτυξη που ασθενεί, και βλέπουμε και τα στοιχεία που ήρθαν σήμερα, δεν είμαστε ακόμα στο ύψο του 2%, τον χαμηλό στόχο. Που είχε βάλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί παρέμεινε στον κύριο για το 2021 κοιτάξτε, αυτή τη συζήτηση. Είναι, κοιτάξτε, είναι μια ζωντανή συζήτηση. Είναι μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Και το γεγονό ότι βλέπουμε σήμερα τη μεγάλη μείωση mm -hmm. των επιτοκίων δανεισμού τη χώρα, mm -hmm. αυτό μειώνει την ανάγκη ύπαρξη πρωτογενών πλεονεσμάτων για να καλύψει τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση, την ανάγκη αποπληρωμή τόχων. Mm -hmm. Θεωρώ ότι ενέργειε. Ενίσχυση τη αξιοπιστία τη χώρα, οι επενδύσει οι οποίε αρχίζουν και, κινάν, και κινούνται. Ναι. Το γεγονό ότι μειώνουν τα επιτόκια δανεισμού mm. μπορεί να μα επιτρέψει να φέρουμε τη συζήτηση πολύ νωρίτερα από ό,τι ίσω και εμεί ήδη νομίζουμε. Άρα η απόφαση για το 2021 δεν είναι τελεσίδικη από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, χωράει η συζήτηση. Είναι μπορεί, να, μπορεί η κυβέρνηση αύριο το πρωί να αποφασίσει να έρθει να το φέρει πιο κοντά στην διαπραγμάτευση το θέμα τη ε, μείωση του το, το στόχου των πλανασμάτων. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι μια ζωντανή συζήτηση και εξαρτάται και από τις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας mm -hmm. εξαρτάται από την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, από την σταθερή μείωση των επιτοκίων δανεισμού και βέβαια θα σας πω μια αλήθεια, εξαρτάται και σε κάποιο βαθμό και από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς είναι πάλι σε περιβάλλον αβεβαιότητας Παρακολουθείτε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, mm -hmm. παρακολουθείτε τι γίνεται σχέσει ΗΠΑ, γενικότερε γεωπολιτικέ εξελίξει, οι οποίε μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Πάντα πρέπει να τι έχουμε υπόψη. Πώς λοιπόν η Ελλάδα θα μπορέσει στο μέλλον, στο άδειλο μέλλον θα πω εγώ, να θέσει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης πλεονασμάτων όταν η Γερμανία εισέρχεται σιγά σιγά σε ύφεση. Με τον Brexit κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Στην Ιταλία υπάρχει μια κυβερνησία έστω και αν τώρα κάπως σώθηκε η παρτίδα. Έχουμε σε εξέλιξη τον εμπορικό πόλεμο και τον πόλεμο δασμών του Τραμπ προς την Κίνα. Υποθέτω όλα αυτά δεν διαμορφώνουν και το ιδανικό περιβάλλον για τέτοιες ενέργειες. Και ναι, και όχι σε ένα δύσκολο διεθνέ περιβάλλον, mm -hmm. η σταθερότητα τη ελληνική οικονομία, το γεγονό ότι μπορούμε να πετύχουμε ρυθμού ανάπτυξη που τραβάνε προ τα πάνω την Ευρωζώνη, είναι κάτι που η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν σε άλλε εποχέ που η Ευρώπη είχε αυξημένου ρυθμού ανάπτυξη ίδια. Mm -hmm. Τώρα, ε, κάνατε σήμερα μια δηλώση για τις συντάξεις ε, χειρίας. Ε, θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη και ενώ ε, κατηγορούσατε την κυβέρνηση για αυτό το θέμα, ότι από το Μάιο ε, εκρεμούσε αυτή η ιστορία και ποτέ δεν πήραν, οι αδικημένες είναι οι αλήθεια χείρε τη σύνταξή τους και εσάς, σας έχει πάρει δυόμις-τρεις μήνες και να το δούμε και για τέλη Σεπτεμβρίου. Μα πήρε ελάχιστε ημέρε από την εκλογή τη κυβέρνηση Μητσοτάκη mm -hmm. να υπογραφούν όλε οι τεχνικέ οδηγίε από το Υπουργείο προ την ΕΦΚΑ για την υλοποίηση του λογισμικού για τον επαναπροσδιορισμό των συντάξεων χειρία. Mm -hmm. Και αυτέ θα καταβληθούν μέσα στο μήνα, όπω ήταν ο στόχο που θέσαμε την πρώτη στιγμή. Πάντω, χαίρομαι που θέτεται το θέμα των συντάξεων χειρία. Νομίζω όλη η ελληνική κοινωνία είχε κατηγορήσει και ορθά το ΣΥΡΙΖΑ για πλήρη αναλγησία, όταν μια βασική επιλογή. Του νόμου του ασφαλιστικού τη προηγούμενη κυβέρνηση, το σήκωσαν στην πλάτη του οι Χίρε, οι οποίε βιώνανε τη δύσκολη προσωπική οικογενειακή του στιγμή, συγχρόνω βιώνανε και τη μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα που ο νόμο Κατρούγκολο δημιουργούσε. Αυτό, σύσσωμη, η αντιπολίτευση τότε κατηγόρησε. Η κυβέρνηση προεκλογικά, παρότι καθυστερούσε πάρα πολλού μήνε, αναγκάστηκε τελευταία στιγμή mm -hmm. να τον νομοθετήσει. Ήρθαμε εμεί να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Τώρα, ε, να περάσουμε λίγο και στα υπόλοιπα εργασιακά. Ε, ήρθαν τα στοιχεία της, του συστήματος Εργάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δια της κυρίας Αχτσιόγλου, της πρώην Υπουργού Εργασίας, λέει ότι υπάρχει ένα ρεκόρ για πρώτη φορά, έχει φτάσει στο 57%, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, οι προσλήψει σε μερική απασχόληση, δηλαδή σε εργασία λάστιχο κτλ. Και αναρωτιέμαι μήπως αυτό έχει κάποια σχέση με το γεγονός ότι ήρθατε με τροπολογία 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση στο Κοινοβούλιο μάλιστα να καταργήσετε την υποχρέωση των εργοδοτών να αιτιολογούν τι απολύσει του. Καταρχήν, βλέπουμε στα στοιχεία τη εργάνη του Αυγούστου μία mm -hmm. μείωση των απολύσεων. Θεωρούσαμε ότι η απόφαση τη προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία λήφθη λίγε μέρε πριν τι εκλογέ, δεν ήταν μια απόφαση η οποία εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη, ουσιαστικά δημιουργούσε προσχώματα στην απασχόληση. Βλέπουμε λοιπόν μία βελτίωση κατά 10.800 θέσει του ισοζυγίου τη εργάνη Αύγουστο 2018 με Αύγουστο 2019. Αναγνωρίζω ότι ακόμα υπάρχει θέμα με τι ελαστικέ μορφέ. Απασχόλησης και είναι θέμα τώρα νομοθετικό για την κυβέρνηση και θα πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία mm -hmm. να δώσουμε κίνητρα και αντικίνητρα για να ενισχύσουμε τη σταθερή, μόνιμη, πλήρους απασχόληση εργασία. Στόχο μα είναι, και το έχουμε πει προεκλογικά, ποιοτικέ θέσει εργασία. Ποιοτικέ θέσει εργασία, ρωτήθηκα τι σημαίνει στο δικό μου μυαλό, σημαίνει πλήρου απασχόληση και πάνω το βασικό μισθό. Άρα ε, τα στοιχεία τη Εργάνη προ το παρόν. Uh, δεν δείχνουν τι καλέ δουλειέ που είχατε υποσχεθεί προεκλογικά. Yeah. Δεν λέω ότι είναι εφικτό σε 50 μέρε. Uh, λέω ότι δεν ανταποκρίνονται, έτσι δεν είναι. Επιβεβαιώνουν στο θέμα των απολύσεων yeah. την θετική πρωτοβουλία του Γιάννη Τουβρούτσι mm -hmm. να νομοθετήσει κατεπηγόντω όπω έκανε με τον τρόπο που έκανε. Ε, Πάντω, και εγώ λυπήθηκα που η πρωτοπολογία έρθει τελευταία στιγμή στη Βουλή, mm -hmm. γιατί θέλαμε και εγώ, αλλά και πολλοί βουλευτέ Νέα Δημοκρατία, να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ. Δεν ήταν κάτι που θέλαμε να έρθει τελευταία στιγμή. Δυστυχώ δεν έφτασε τελευταία στιγμή. Ήταν κάτι που θα θέλαμε να ήταν στο τραπέζι τη Ολομέλεια εκείνη την ημέρα και να συζητηθεί. Δείχνει λοιπόν ότι αυτή η τροπολογία βοήθησε στη βελτίωση του ισοζυγίου με θετική Επίδραση θέσεων εργασία. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα το θέμα των ελαστικών μορφών εργασία και είναι κάτι που θα το νομοθετήσουμε αμέσω. Και τότε γιατί πανηγύριζε ο ΣΕΒ. Υποθέτω ότι δεν σταμάτησαν να του αρέσουν οι ελαστικέ μορφέ εργασία. Τα χέρια λιμένα θέλουν οι εργοδότε σε αυτέ τι περιπτώσει. Εγώ δεν άκουσα ποιο πανηγύρισε και ποιο δεν πανηγύρισε. Ήταν πάγιο αίτημα του ΣΕΒ να καταργηθεί αυτή η ιστορία. Όχι πάγιο, αλλά ήταν σκληρή η αντίδρασή του όταν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσμοθετήσει την υποχρέωση τη αιτιολόγηση τη απολύση. Κοιτάξτε, ήταν μια Προεκλογική όπειρο τέχνημα mm -hmm. τη προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο δεν συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Ήταν μια εφεύρεση της κυβέρνηση, η οποία δεν υπάρχει σε καμία ευνομούμενη κοινωνία. Και όταν μια επιχείρηση έπρεπε για οποιοδήποτε λόγο να ένα εργαζόμενο, έπρεπε να εφευρίσκει ένα λόγο να γράψει το φάκελό του, το οποίο δημιούργησε αυτό που περιέγραψε ο Υπουργό, το ηλεκτρονικό φακέλωμα μέσω τη εργάνηση. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτά δεν βοηθούσαν στην ενίσχυση τη απασχόληση. Το, βέβαια το πιο σημαντικό πέρα από οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία τη οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ναι. Οι εργαζόμενοι έχουν ισχυρή διαπραγματευτική θέση mm -hmm. σε μια χώρα που υπάρχουν επενδύσει και υπάρχει χαμηλή ενεργία. Αυτό είναι η διεθνή εμπειρία και είναι σχεδόν αυταπόδεικτο. Άρα, ο στόχο τη κυβέρνηση, και το βλέπουμε στο ελληνικό, το βλέπουμε με, τις, με την αύξηση τη επένδυση κόσμο στο Πειραιά, το βλέπουμε με την αδειοδότηση ελληνικό χρυσό, θα το δούμε και με άλλε επενδύσει που είναι αυτή τη στιγμή και συζητούνται. Mm -hmm η μείωση τη ανεργία με μόνιμε θέσει εργασία ναι. ενισχύει τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργαζομένων και φυσικά πάντα δημιουργεί μια θετική αύξηση των καθαρών μισθών των εργαζομένων. Μια που μιλάμε για διαπραγματευτική δυνατότητα, ισχύουν οι πληροφορίε ότι θα φέρετε στην Βουλή μια ρύθμιση η οποία θα λέει ότι οι επιχειρησιακέ συμβάσει μπορούν να ισχύουν, να υπερισχύουν των κλαδικών είτε σε περιοχέ με αυξημένη ανεργία είτε σε περιπτώσει επιχειρήσεων που έχουν προβλήματα. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε την εμπειρία στην πράξη, πώ αυτέ οι κλαδικέ mm -hmm. συμβάσει βοηθήσαν θετικά την ελληνική οικονομία και σε ποιε περιπτώσει αυτέ οι κλαδικέ συμβάσει ουσιαστικά οδηγούν επιχειρήσει στη χρεοκοπία. Στόχο μα δεν είναι να κλείσουμε επιχειρήσει. Στόχο μα είναι να μπορούμε τα δεδομένα τη Εθνική Σύμβαση να ισχύουν φυσικά για όλου mm -hmm. και οι κλαδικέ συμβάσει να ισχύουν για όλε τι επιχειρήσει. Πράγματι, υπάρχουν ειδικέ περιπτώσει και αυτέ πρέπει να τι δούμε. Πάντω, ε, αν ας πούμε, μιλάμε και για τοπικά κριτήρια, ε, η Ήπειρο έχει μεγάλη ανεργία. Αν μπει ω κριτήριο η ανεργία, τότε ουσιαστικά ανοίγεται το δρόμο για ένα όραμα του Σόιμπλε από το 2010, την ειδική οικονομική ζώνη. Δηλαδή, να υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ που θα ισχύουν ειδικέ προβλέψει στα εργατικά δικαιώματα και στην εργασιακή νομοθεσία. Κοιτάξτε, όταν η Ελλάδα. Είχαν, όταν είχε γραφτεί το 2012. Από πληροφορίε δημοσιογράφων ότι η Ελλάδα εξέταζε το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών, ναι. σα θυμίζω πήγε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έθεσε βέτο ότι σε καμία περίπτωση η Ελλάδα mm -hmm. δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει τέτοιε συνθήκε, γιατί θα στερούσαμε από τη Βουλγαρία αυτό που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να παίρνει ελληνικέ επιχειρήσει. Η πραγματικότητα είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή αναφέρετε το παράδειγμα, ναι. το πρόβλημά μα το μεγάλο είναι ότι οι ελληνικέ επιχειρήσει έχουν όλε μεταναστεύσει Βόρεια. Δεν είναι πρόθεση. Φαντάζομαι κυβέρνησης. η λύση δεν είναι αυτό όμω τι περιφέρειε τη Βόρεια Ελλάδα να τι μετατρέψετε σε Βουλγαρία, για να μην φεύγουν οι επιχειρήσει. Όχι, δεν είναι αυτή η πρόθεση. Mm -hmm. Αυτό που είναι όμω πρόθεση κυβέρνηση ναι. είναι μειώντα τη φορολογία, μειώντα τι εργοδοτικέ εισφορέ, mm -hmm. να μειώσουμε το κόστο απασχόληση στην Ελλάδα. Υπάρχει το εξή στη χώρα μα. Ναι. Βλέπει ένα εργαζόμενο το χαρτί που παίρνει κάθε μήνα από την επιχείρησή του και βλέπει το μισθό των μικτό. Και αν ήξερε και τα κόστη που πληρώνει η επιχείρηση, οι εργοδοτικέ εισφορέ, θα βλέπε ένα νούμερο το οποίο είναι αξιοπρεπέ. Όταν όμω βλέπει το τι βάζει στην τσέπη του, αυτά είναι λίγα. Ναι. Αυτό είναι ένα οξύμορο τη ελληνική οικονομία. Και στόχο μα είναι η μείωση των εισφορών το, στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 25%, το οποίο θα μειώσει. Και το κόστο εργασία, το οποίο θα δημιουργήσει προσλήψει, αλλά θα αυξήσει και τον καθαρό μισθό που ένα εργαζόμενο πάει στην οικογένειά του πίσω κάθε μήνα. Άρα το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών, τουλάχιστον με τοπικά κριτήρια, το κλείνεται. Καλά κατάλαβα. Ναι, και επίση να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει σε πολλέ περιπτώσει ναι, το να αναλύει οποιαδήποτε τέτοιο ειδικό οικονομικό ζώνη. Το θέμα τη υπερίσχυση επιχειρησιακών συμβάσεων σε επιχειρήσει οι οποίε μπορεί να έχουν πρόβλημα δεν το κλείνεται πάλι, αν κατάλαβα καλά. Είπα ότι οι κλαδικέ συμβάσει mm. πρέπει να δούμε σε ποιε περιπτώσει δημιουργούν κίνδυνο απώλεια θέσεων εργασία. Ε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την κυβέρνηση να αγγίζει και το θέμα των αποζημιώσεων που συνεπάγεται η απόλυση. Να αλλάξουν κάποιοι όροι, κάποιε προποθέσει. Δεν ξέρω, γιατί και αυτά τα βλέπω συνάδελφοί μα να τα καταγράφουν στο ρεπορτάζ του. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παραφιλολογία και από πριν τι εκλογέ για πολλά θέματα εργασιακά. Έλεγα σήμερα σε μια άλλη συζήτηση που έκανα ότι. Αντιλαμβάνομαι ότι για το ΣΥΡΙΖΑ το Υπουργείο Εργασία mm -hmm. θα αποτελέσει βασικό γήπεδο εντό εισαγωγικών ιδεολογική αντιπαράθεση. Αλλά να στηριχτούμε σε αυτά που συμβαίνουν, σε αυτά που κοιτάμε. Όχι, δεν κοιτάμε κάτι το οποίο αλλάζει τις... Mm. Να μην συζητάμε την παραφυλλογία. Θα υπάρξουν αρκετέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε κυβέρνηση του επόμενου μήνε που ευχαρίστω να συζητήσουμε νυφάλια και με επιχειρήματα. Να συζητήσουμε λοιπόν άλλη μία, ε, επιχειρηματο... ε, μία νομοθετική σα πρωτοβουλία, ε, η οποία είναι για καλό σε αντίθεση με τι ε, προηγούμενε που ε, σα ρώτησα. Αυτό Εγώ θα το δούμε στο τέλο τη μέρα. Ε, υπάρχει πρόβλεψη να κάνετε ακριβότερε τι υπερορίε, ούτω ώστε οι εργοδότε να έχουν κίνητρο να προσλαμβάνουν με με κριτήρια πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους Πράγματι, είναι φιλοδοξία μα να δώσουμε κίνητρα και αντικίνητρα mm -hmm. για να στρέψουμε τι επιχειρήσει τώρα που βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα, τώρα που ελπίζουμε ότι ο ρυθμό ανάπτυξη τη οικονομία θα είναι καλύτερο, να κινηθούν προ πιο μόνιμε θέσει εργασία mm -hmm. και θέσει πλήρου απασχόληση. Άρα, ε, αυτό που σα ανέφερα θα μπορούσε ας πούμε, να αυτό είναι ένα είναι... αντικίνητρο. Αυτό είναι ένα αντικίνητρο το οποίο το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Mm -hmm. ε, Άλλε πρωτοβουλίε, αφού είπατε ότι ετοιμάζετε νομοθετικέ πρωτοβουλίε, έχετε κάτι ανακοινώσιμο στα σκαριά? Όχι κάτι πέρα από αυτό. Στο mm -hmm. θέμα των εργασιακών, στο θέμα των, του ασφαλιστικού, νομίζω έχουμε πει αρκετά ξεκάθαρα τι σκέψει μας για την αλλαγή του συστήματος σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, mm -hmm. για το πώ θα λειτουργήσει η νέα επικουρική. Mm -hmm. Η πραγματικότητα είναι, το λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, ότι είχαμε κάνει και μια πολύ λεπτομερή συζήτηση ακριβώς για αυτό το θέμα, πριν από τις εκλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Ή, ήταν ξεκάθαρη η άποψή μας για το ασφαλιστικό και mm -hmm. σε καμία περίπτωση δεν ευνηδιάσαμε κανέναν. Ε, θεωρούμε ότι η νέα επικουρική που θα ισχύσει μόνο για νέου ασφαλισμένου, εγώ λέω δυστυχώ. Λόγω του δημοσιονομικού κόστο προσαρμογή από 1η-1η-21, είναι μια πρόταση η 21 ειναι μια μειώνει τον κίνδυνο για του ασφαλισμένου, διαχέει τον κίνδυνο και αυξάνει τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια και του ασφαλιστικού συστήματο, αλλά και την προοπτική των εργαζομένων. Λοιπόν, να δούμε λίγο του βασικού άξονε αυτή τη πρόταση. Η πρόταση, η οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια ομάδα εργασία, η οποία έχει προθεσμία την 4η Οκτωβρίου να καταθέσει ένα τελικό πόρισμα που συμμετέχουν τα συναρμόδια υπουργεία και φορεί αγορά. Είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα κεφαλοποιητικό mm -hmm. κουρικό σύστημα. Κεφαλοποιητικό σημαίνει πολύ απλά ότι τα λεφτά του εργαζόμενου μένουν στο δικό του όνομα, στο δικό του λογαριασμό, στο, στον ΕΤΑΕΠ που είναι ο κρατικό πάροχο τη επικουρική ασφάλιση, δεν χρησιμοποιούνται για να δοθούν για συντάξει παλαιότερων γενιών, ώστε εμεί να ελπίζουμε ότι θα τα πάρουμε από την επόμενη γενιά το 2030 το 2050. Mm -hmm. Δημιουργείται ένα ατομικό κουμπαρά, είναι περιουσιακό στοιχείο του ασφαλισμένου, αυγατίζει σύμφωνα με τι δικέ του επιλογέ και στο τέλο αυτό καθορίζει. Δικιά του σύνταξη. Σε συνδυασμό με την κύρια σύνταξη που παραμένει όπω είναι σήμερα ναι. δημόσια. Κρατική, διανεμητική και αναδιανεμητική, mm -hmm. δημιουργείται ένα πιο ισορροπημένο σύστημα, ασφαλέστερο και με υψηλότερε επικουρικέ συντάξει από ό,τι δίνουμε σήμερα. Θα δώσουμε τρίτον και κίνητρα και σε επαγγελματικά ταμεία mm -hmm. κατ' εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά και σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα, φορολογικά κίνητρα που δίνουν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, ώστε όποιο θεωρεί ότι θέλει να επενδύσει το διαθέσιμο του εισόδημα σε επιπλέον ασφάλεια για τον ίδιο και την οικογένεια, να δημιουργήσει μια ομπρέλα τριών πυλώνων, η οποία θα τον προστατεύσει στο μέλλον. Είδαμε με την κρίση ότι το ελληνικό σύστημα σήμερα βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Mm -hmm. Δηλαδή, στηριζόμαστε αποκλειστικά στη δυνατότητα του κράτου να πληρώσει τη δικιά μου γενιά σε 20-30 χρόνια από σήμερα, των νέων των παιδιών σε 40 χρόνια από σήμερα. Και είδαμε ότι όταν είχαμε τη δημοσιονομική κρίση του 2009, πώ αυτό το πλήρωσαν οι τότε συνταξιούχοι επειδή όμω είδαμε και σε άλλε χώρε να χάνουν άνθρωποι τι συντάξει του και τι ασφάλειέ του, μιλάμε για αποταμιεύσει χρόνων όταν κατέρεαν μεγάλε ασφαλιστικέ εταιρείε. Ε, τώρα παραλάβατε έναν ΕΦΚΑ, ο οποίο με όλα τα κακά που λέτε εσεί του νόμου Κατρούγκαλου, του κάποιων υψηλών εισφορών σε ορισμένε επαγγελματικέ κατηγορίε κλπ. Κλπ. κλπ, Μην τα ξαναλέμε. Ε, είναι πλεονασματικό, σε μια χώρα που επίση παράγει πλεονάσματα, δεν φαίνεται στο υπαρκτό μέλλον να υπάρχει κάποιο θέμα βιωσιμότητα για το ασφαλιστικό μα σύστημα, και έρχεστε μέσα σε όλο αυτό να, να βάλετε περισσότερο ρίσκο. Το ρίσκο το οποίο απορρέει από τη συμμετοχή ιδιωτών. Αυτό δεν είναι μια ε, ε, ρηψοκίνδυνη επιλογή ένα παιχνίδι με τη φωτιά. Είναι ακριβώ το ανάποδο. Είναι μια εξισορρόπηση κινδύνων. Έχει την κύρια σύνταξη που έχει του κινδύνου mm -hmm. που περιγράψατε, είναι μια σύνταξη που στηρίζεται στο δημοσιονομική ικανότητα του κράτου να πληρώσει και επηρεάζεται από τι δημογραφικέ εξελίξει που για τη χώρα μα είναι αρνητική. Mm -hmm. Αυτό όμω παραμένει το βασικό συστατικό του συνταξιωτικού συστήματο. Το επιπλέον σύστημα αυτή τη στιγμή δίνει μια πάρα πολύ χαμηλή απόδοση στου ασφαλισμένου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα είναι επιλογή του ασφαλισμένου. Αν θέλει να ακολουθήσει μια πάρα πολύ συντηρητική επενδυτική στρατηγική, παραδείγματο χάρη να είναι μόνο σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, mm -hmm. όπω κατά κανόνα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, τότε θα πάρει μια επικουρική η οποία θα προσωμιάζει αυτό που είναι σήμερα. Σε άλλε χώρε του κόσμου που εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα, οι επικουρικέ συντάξει είναι αρκετά υψηλότερε από αυτέ που λαμβάνει ο Έλληνα συνταξιούχο. Και μετά τον νόμο Κατρούγκολο, ναι. η μέση επικουρική mm -hmm. είναι γύρω στα 170-180 ευρώ. Άρα, α πούμε, ένα ασφαλισμένο, ο οποίο δεν θα είναι ο άνθρωπο οικονομολόγο και μπορεί να παρασυρθεί από κάποιε σιρήνε και να μην επιλέξει η επικουρική του να κεφαλαιοποιείται με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αλλά α πούμε με δομημένα ομόλογα. Κάτι που είδαμε στο παρελθόν. Ε, μπορεί να την πάθει όπω την έπαθη Μισή Ελλάδα στο χρηματιστήριο, 2000. Όχι, γιατί δεν θα υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε. Η... Δυνα... Ε, υπάρχουν υψηλού ρίσκου προϊόντα, επενδυτικά τα δεν προϊόντα, υπάρχουν. Τα προϊόντα τα οποία θα είναι στο ασφαλιστικό σύστημα ναι. θα είναι η χαμηλού λελογισμένου ρίσκου, δεν θα είναι προϊόντα σαν αυτά που περιγράψατε. Mm -hmm. Θέλω να σα πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Mm -hmm. Το ΕΚΑ mm -hmm. ο... Ο... Mm -hmm. έχει το δικό του κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο επενδύει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ εδώ και 17 χρόνια. Mm -hmm. Οι αποδόσεις του κρατικού ΕΚΑ τα τελευταία 17 χρόνια είναι 3,6%. Η, μέση, η επικουρική σύνταξη που λαμβάνει σήμερα ο συνταξιούχος με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης του νόμου Κατρούγκαλου είναι στο 1,3%. Η διαφορά αυτών των δύο αριθμών mm -hmm. μπορεί να δώσει μια αύξηση στην επικουρική 30 με 40%. Ένας δηλαδή που θα έπαιρνε 200 ευρώ με το παλιό σύστημα θα μπορούσε να πάρει 280 αν είχε επενδύσει στο κρατικό Ίκα, στην κρατική επενδυτική εταιρεία mm -hmm. του Ίκα. Και για να κλείσουμε τη συζήτησή μα με αυτό το θέμα, μπορείτε να βάλετε το χέρι σα στη φωτιά ότι αν αύριο το πρωί το περάσετε αυτό το σύστημα και αρχίσει να γοητεύεται κόσμο, νέοι ασφαλισμένοι, από το να πάνε σε ιδιωτικέ εταιρείε για την επικουρική του ασφάλιση, δεν θα κινδυνεύσουν ούτε κατά ένα ευρώ οι καταβαλώμενε τώρα επικουρικέ των νυν συνταξιούχων. Απολύτω και γι' αυτό γίνεται τόσο ομαλή προσαρμογή. Ξέρετε, mm -hmm. υπήρξαν πάρα πολλέ προτάσει και από διάφορου ακαδημαϊκού και από διάφορου κοινωνικού φορεί, οι οποίοι μιλάγαν για ένα πολύ πιο... μια πολύ πιο γρήγορη μετάβαση ναι. στη νέα επικουρική. Η άποψη τη κυβέρνηση είναι να πάρουμε την πιο συντηρητική από αυτέ τι εναλλακτικέ και να ξεκινήσουμε μόνο με του νέου συνταξιούχου για να έχουμε μια ομαλή μετάβαση. Ένα τελευταίο που θέλω να πω ναι. που είναι πολύ σημαντικό. Το είδαμε στην κρίση. Και το είδαμε, το βιώσαν όλε οι κυβερνήσει και του Παπανδρέου και του Παπαδήμου και του Σαμαρά και του Τσίπρα και η κυβέρνηση η δικιά μα σήμερα. Δεν έχουμε Έλληνε θεσμικού επενδυτέ. Όλο το χρηματιστήριο, όλη η αγορά στηρίζεται στου ξένου θεσμικού επενδυτέ. Οι οποίοι τι είναι, τα συνταξιωτικά ταμεία άλλων κρατών, mm -hmm. οι οποίοι έχουν επενδύσει στην Ελλάδα. Με το να δημιουργήσουμε τη δικιά μα κεφαλαιοποιητική σύνταξη σε βάθο μια γενιά. Μπορεί να δημιουργήσουμε κεφάλαια περίπου 50 και πάνω δισεκατομμύριων ευρώ. Κεφάλαια τα οποία θα ανήκουν στην ελληνική οικονομία. Και αυτό στην επόμενη δημοσιονομική κρίση θα μα δώσει εθνική σταθερότητα που δεν είχαμε δυστυχώ τι προηγούμενε δεκαετίε. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σα βράδυ.